Σε ένα συνέδριο το 2009-2010 ήταν για τις αλλαγές και τις στάσεις στην ελληνική κοινωνία, που πάμε κτλ. Είχα χρησιμοποιήσει μια εικόνα. Είχα πει ότι σαν Ελλάδα, σαν χώρα, αισθάνομαι ότι βαδίζουμε στο μέσο μιας γέφυρας, όπου πίσω μας γκρεμίζεται και μπροστά μας χτίζεται διαρκώς. Έτσι, αυτή η εικόνα που έρχονταν ότι είναι η εικόνα που βρίσκεται τη χώρα μου. Σε αυτό το συνέδριο θα πρέπει να προσθέσω σε αυτή την εικόνα ότι σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε θα πρέπει να πληκτρολογούμε και όταν μιλάμε στο κινητό να είμαστε διασυνδεμένοι. Θέλω να συγχαρώ την Οργανωτική Επιτροπή και να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και ιδιαίτερα τον κύριο Τσομόκο. Στο εισαγωγικό κείμενο αυτής της πρώτης ενότητας που εξετάζει την επιρροή των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στη διαμόρφωση και στην άσκηση πολιτικής, αυτή η ενότητα ξεκινάει με την εξής φράση. Οι εφαρμογές των νέων τεχνολογιών προσδίδουν στη δημοκρατία μια νέα διάσταση. Σωστό. Θα μπορούσε να πει κανείς, αλλάζοντας λίγο τη φράση, ότι οι εφαρμογές των νέων τεχνολογιών προσδίδουν στη διάδοση ολοκληρωτικών ιδεών μια νέα διάσταση. Και αυτό σωστό. Ή προσδίδουν μια νέα διάσταση στη διάδοση του τρόπου. Θέλω να πω με αυτό ότι η δημοκρατική διάσταση των νέων μέσων, όπως κάθε μέσο, δεν είναι απριόρι δεδομένη. Είναι το ζητούμενο σήμερα. Είναι μια δυνατότητα και είναι μια ευκαιρία και έτσι το αντιλαμβάνω. Σκεφτείτε αν είχαμε καλύτερη βουλή, εάν οι βουλευτές μας ψήφισαν ηλεκτρονικά. Ορισμένα πράγματα μένουν αναλύοντας στον χρόνο, όπως είναι η πολιτική παρουσία, όπως είναι η δημόσια επικοινωνία, όπως είναι η πολιτική σύγκρουση. Οι τεχνολογικές εξελίξεις αλλάζουν τα μέσα, τις προϋποθέσεις, τους τρόπους και τα πεδία που αυτές εμφανίζονται. Ναι, οι νέες τεχνολογίες αποτελούν ένα νέο πεδίο πολιτικής παρουσίας, ένα νέο πεδίο δημόσιας επικοινωνίας, ένα πεδίο διαλόγου και πολιτικής σύγκρουσης. Δίνουν τη δυνατότητα στον καθένα που επιθυμεί βέβαια, να επισέρχεται, να συμμετέχει, να παρεμβαίνει στο δημόσιο διάλογο ή να έχει ψευδέστηση ότι παρεμβαίνει και συμμετέχει στο δημόσιο διάλογο. Σαφώς αποτελούν ένα δυναμικό και αμφίδρομο μέσο πληροφόρησης, ένα βήμα έκφρασης απόψεων. Και σίγουρα μπορούν υπό προϋποθέσεις να συμβάλλουν στη διαμόρφωση αλλά και στην άσκηση πολιτικής. Σίγουρα, όπως είπε ο κ. Μανδραβέλη στην εισαγωγή του, κάνουν το διάλογο πιο σύνθετο και πιο πολύπλοκο. Το ερώτημα είναι το πώς ανταποκρίνεται ο πολιτικός χρόνος και αν ανταποκρίνεται σε αυτό. Αν χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες και πώς. Εγώ θα περιοριστώ λίγο στα κόμματα και θα είμαι πολύ σύντομος, έχω ζητήσει πάρα πολλά από αυτά που έχω να πω. Στα κόμματα, στους υποψηφίους, στους βουλευτές και κυρίως προεκλογικά, γιατί θα έλεγα ότι αυτό το φαινόμενο της συμμετοχής έχει μια εποχικότητα σε αυτό το μέσο. Μετά τις εκλογές θα τονεί πάρα πολύ. Λοιπόν, στη μεγάλη πλειοψηφία, ναι, χρησιμοποιούν το μέσο. Βέβαια, η χρήση των μέσων ξεκίνησε από τα κάτω. Δεν ξεκίνησε από τους πολιτικούς ηγέτες, από την κοινωνία. Από μεμονωμένους πολίτες που είχαν μια μεγαλύτερη εξοικείωση με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Οι πολιτικοί και τα κόμματα ακολούθησαν. Με ιδιαίτερη παρουσία στην Ελλάδα, ειδικά στις αναμετρήσεις μετά το 2009 και μετά. Υπήρχαν και κάποια ψήγματα προηγούμενα, ξέρω πολιτικούς. Δεν θέλω να αναφέρω ονόματα, αλλά ας πούμε όπως η κυρία Μπακογιάννη, όπως η κυρία Δαμανάκη, ότι είχαν sites από τα τέλη του 90, αν δεν θυμούμε. Εν πάση περιπτώσει, το 2090 ήταν οι εκλογές που τότε όλοι αποφάσισαν πως πρέπει να έχουν τουλάχιστον ένα site. Έκτοτε, από το 2009, έκτοτε το διαδίκτυο χρησιμοποιείται συμπληρωματικά με τα παραδοσιακά μέσα, βέβαια με διαφορές στο μείγμα της χρήσης. Και χρησιμοποιείται συμπληρωματικά, γιατί στην Ελλάδα τα παραδοσιακά μέσα, ιδιαίτερα τηλεόραση αλλά και εφημερίδες, είναι ακόμα ισχυρά. Και επίσης τα νέα μέσα δεν αφορούν ακόμη, δεν μπορούν να απευθύνονται ακόμη στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Βέβαια, από το 9 μέχρι τη διπλή προεκλογική περίοδο του 12, είχαμε πολύ μεγάλες αλλαγές, ήταν το αποκορύφωμα της χρήσης του διαδικτύου από κόμματα και υποψηφίους. Τώρα για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε.
Είναι προφανής η πρώτη, θα αναφέρω μόνο μερικούς. Σίγουρα ο αυξανόμενος αριθμός των χρηστών, ένα αυξανόμενο κοινό. Η επαφή και η επικοινωνία με κοινά νεοτέρων ηλικιών, αυτό που λέμε δύο Ελλάδες, το κάτω από 55, δύσκολα μπορεί να το προσεγγίσει μέσα μέσα. Η κρίση, το κόστος δηλαδή της επικοινωνίας, η ανάγκη για επικοινωνία χαμηλού κόστος. Οι νέες διαδραστικές δυνατότητες του μέσου, η αμεσότητα που έχει, η παρουσία βέβαια του πολιτικού ανταγωνισμού και η συμμετοχή σε αυτό το μέσο σαφώς προσδίδει πολιτική οντότητα. Δεν μπορεί να μείνει εκεί δηλαδή, όπως ακούμε. Συνεπώς, η συντηρητική φιλοσοφία των πολιτικών κατανοεί τη χρησιμότητα των νέων τεχνολογιών, επιθυμεί να τις χρησιμοποιεί και τις χρησιμοποιεί. Υπάρχουν και παραδείγματα κομμάτων πρόσφατα που δημιουργήθηκαν έχοντας το βασικό αποκλειστικό εργαλείο το διαδίκτυο. Βέβαια, για κάποιους η παρουσία στο διαδίκτυο εξακολουθεί να είναι ένα αναγκαίο κακό. Και είναι αναγκαίο κακό διότι παρά τις δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο, έχει και τις δυσκολίες. Έχει την ανάγκη της συνεχούς, της διαρκούς παρουσίας, ανάγκη για συνεχές νέο περιεχόμενο, έκθεση βέβαια σε κακόβουλα σχόλια, στην ανωνυμία κτλ. Μεγάλη έκθεση σε ένα απαιτητικό κοινό. Που αν δεν ξέρεις να το χειριστείς, πληρώνεις ακριβώς. Τώρα, ως προς τον τρόπο χρήσης των νέων δυνατοτήτων επικοινωνίας στους πολιτικούς, δεν αποφύγαμε αυτό που λέμε τις παιδικές αρρώστιες, ιδιαίτερα στα αρχικά στάδια χρήσης και εξοικείωσης. Εγώ θα αναφερθώ μόνο σε δύο, αν και είναι πολλές, δύο διαπιστώσεις. Η μία είναι ότι τα νέα μέσα αντιμετωπίστηκαν όπως ακριβώς αντιμετωπίζονται και τα παραδοσιακά μέσα. Με ένα στατικό τρόπο δηλαδή. Χωρίς να αξιοποιηθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και δυνατότητες των νέων μέσων, χωρίς να αξιοποιηθεί η αμεσότητα, ο διάλογος, η πιο προσωπική επαφή, η αξιολόγηση των αναφορών, των σχολείων κτλ. Παρατηρήθηκε, θα έλεγα, μια μάλλον επιφανειακή αντιμετώπιση, μια μάλλον φλίαρη αντιμετώπιση και πολλές φορές χωρίς ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν έχει ενδιαφέρον, ας πούμε, ένα παιδί που λέει ο Τάδε θα μιλήσει στην Τάδε εκπομπή. Τελεία. Το δεύτερο, και θεωρώ ότι είναι το σημαντικότερο, είναι ότι τα νέα μέσα χρησιμοποιήθηκαν τους πολιτικούς έως τώρα περισσότερο για την προβολή της δημόσιας παρουσίας τους, των θέσεών τους και των πρωτοβουλειών τους και λιγότερο στην άσκηση πολιτικών και ακόμα λιγότερο στη διαμόρφωση πολιτικών. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δόθηκε περισσότερη σημασία στο πόσες σε ακολουθούν παρά το ποιους ακολουθείς. Θεωρώ όμως τα πράγματα βελτιώνονται, άλλωστε έχουν δει μεγάλη διαφορά από το 2009 μέχρι το 2012 και θεωρώ ότι τις επόμενες εκλογές θα πρέπει να είναι ακόμα καλύτερα, όπως βελτιώνονται βέβαια και τα εργαλεία στον τομέα της πολιτικής έρευνας, στο διαδίκτυο ιδιαίτερα, στην ιδιωτική ανάλυση των στοιχείων. Και θέλω να τελειώσω με τούτο. Οι νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας δεν πρέπει ούτε να θεοποιούνται ούτε να υποτιμούνται. Η χρήση του διαδικτύου δεν εξασφαλίζει και την επιτυχία της εκλογής πάντα. Όπως υπήρξαν κόμματα που αναδείχθηκαν από το διαδίκτυο, υπήρξαν και κόμματα και υποψήφοι με έντονη παρουσία σε σχέση με άλλα κόμματα, αλλά πέτυχαν εκτράστιες εκλογές. Η ποσοτική αποτίμηση της παρουσίας δεν αρκεί. Αν δείτε τα στοιχεία που αφορούν πρόσφατα τις γερμανικές εκλογές, θα δείτε ότι το κόμμα της κυρίας Μέρκελ είχε τη μικρότερη παρουσία και δημοφιλία στο διαδίκτυο. Η χρήση των νέων τεχνολογιών και επικοινωνίας μόνο και μόνο γιατί πρέπει να είμαστε εκεί δεν αρκεί. Χωρίς στρατηγική, χωρίς πολιτικό περιεχόμενο, χωρίς επιχειρήματα, χωρίς πιστικό λόγο, χωρίς σαφείς πολιτικές θέσεις, η έκθεση στο δημόσιο διάλογο από όποιο παραδοσιακό και νέο μέσο επικοινωνίας θα είναι ατελέσπορη. Χωρίς τη δημοκρατική νοοτροπία του χρήστη, το μέσο από μόνο του δεν διευρύνει τη δημοκρατία. Δεν υπάρχει τέτοιο κουμπί σε κανένα πληθυσμό. Η ευκαιρία της νέας διάστασης της δημοκρατίας είναι μπροστά μας. Και είναι ευθύνη όλων να την διαχειριστούμε με ευθύνη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Γεράκη. Δεν ξέρω τι θα κάνουν οι πολιτικοί αν ψηφίζουν ηλεκτρονικά. Πάνω στο μισή δουλειά ηλεκτρονικά τι κάνουν. Βρίζονται ηλεκτρονικά όπως είπαμε. Μια τελευταία ανάλυση στο Facebook του κύριου Παϊού Καραγκιόδη.